και ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, το μοιραίο βρίσκεται μπροστά. Όλοι τους ξέρανε, όλοι τους γνώριζαν και τώρα κάνουν τους ανήξερους. Τους βαρεθήκαμε. Χορτάσαμε σωτήρες και τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων. Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Θα γίνουμε η φωνή των νεκρών. Τώρα είναι η ώρα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία. Θα παλέψουμε τώρα για άμεσα μέτρα, για ασφαλείς μεταφορές και υποδομές. Το χρωστάμε σε όλους τους νεκρούς συναδέλφους μας. Στη Χρύσα, στην Ιφηγένεια, στην Αναστασία, τον Γιάννη, τον Γιώργο. Στις οικογένειες των νέων παιδιών και των εργαζομένων, στα τρένα που έχασαν τη ζωή τους. Κάθε φοιτητικό σύλλογος, κάθε φοιτητής και φοιτήτρια χρειάζεται να πάρει θέση. Οι μεγάλες κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα έχουν δείξει πως η νέα γενιά δεν συγχωρεί. Το ψήφισμα αυτό υπογράφουν οι φοιτητικοί σύλλογοι των ηλεκτρολόγων μηχανικών, των μηχανολόγων μηχανικών, των μηχανικών σχεδίας προϊόντων και η Γενική Συνέλευση των Χημικών Μηχανικών. Χαιρετίζουμε τη σημερινή μεγάλη απεργιακή παλαϊκή συγκέντρωση. Τα κέρδη τους είναι κρίμας. Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκφράζουμε τη θλίψη μας, την οργή μας για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, για τους ανθρώπους, τους φοιτητές μας που χάθηκαν τόσο άδικα. Στη θέση τους θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Βράζουμε από οργή για το πώς είναι δυνατόν το 2023 να συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Ως εδώ πρέπει να ακουστεί αλήθεια. Κέρδη βαμμένα στον φοιτητών το αίμα. Για το έγκλημα αυτό υπάρχουν ένοχοι, κυβερνήσεις, κράτος, ο επιχειρηματικός όμιλος της Hellenic Train. Όλοι αυτοί που λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή ως κόστος όταν γεμίζουν με εκατομμύρια τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που προώθησαν βήμα-βήμα τη στρατηγική της απελευθέρωσης των μεταφορών, της ιδιωτικοποίησης, το κομμάτι της